Θεού από τον Άγιο Παΐσιο για τις δοκιμασίες της ζωής μας. Το κεφάλαιο διήλθαμε διαπηρός και ύδατος. Ναι, λοιπόν, ο Άγιος, οι δοκιμασίες που μας έρχονται είναι μερικές φορές η αντιβίωση που δίνει ο Θεός για τις αρρώσεις της ψυχής μας και πολλοί μας βοηθούν πνευματικά, όπως όταν έχουμε μια μόλυνση και παίρνουμε αντιβίωση. Έτσι χρειάζονται οι δοκιμασίες όταν αρρωστήσουμε πνευματικά. Τρώει ο άνθρωπος ένα μαλακό σκαμπίλι και αμαλακώνει η καρδιά του. Γιατί έχει σκληρύνει από την υπερηφάνεια. Οπότε με την ταπείνωση που έρχεται μέσω της ασθένειας, της δοκιμασίας, μαλακώνει η καρδιά. Ο Θεός ξέρει φυσικά σε τι κατάσταση βρίσκεται ο καθένας μας. Αλλά επειδή εμείς δεν ξέρουμε, επιτρέπει να δοκιμαστούμε για να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Να βρούμε τα πάθη που υπάρχουν κρυμμένα μέσα μας και να μην έχουμε παράλογες απαιτήσεις την ημέρα της κρίσεως. Γιατί και να παρέβλεπε τα πάθη μας και να μας έπαιρνε όπως είμαστε στον Παράδεισο, και εκεί πάλι θα δημιουργούσαμε προβλήματα. Γι' αυτό ο Θεός επιτρέπει στον διάβολο να δημιουργεί εδώ πειρασμούς για να μας ξεσκονίζουν, ώστε να ταπεινωθεί και να εξοργιστεί η ψυχή μας με τις θλίψεις. Οπότε μετά μας χαριτώνει. Μέσα των θλίψεων, των δοκιμασιών, γνωρίζουμε ποιοι είμαστε. Και καταλαβαίνουμε ότι είμαστε τίποτε. Και όταν το καταλάβουμε αυτό, και τη χάρη στον Θεό και καθαριζόμαστε, και δεν θα έχουμε παράλογες απαιτήσεις όπως λέει την ημέρα της κρίσεως. Ο Θεός θέλει όλοι να πάμε στο Παράδεισο, αλλά αν δεν καθοριστούμε και εκεί θα δημιουργούμε προβλήματα. Γι' αυτό ο Θεός λοιπόν παραχωρεί τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς. Η πραγματική χαρά γεννιέται από την πίκρα που για να γεύεται κανείς με χαρά για τον Χριστό που πικράθηκε για να μας σώσει. Τότε έχεις αληθινή χαρά όταν υπομένεις στις δοκιμασίες με χαρά για τον Χριστό. Άρα ο Χριστός πέρασε τόσα για τη σωτηρία μας και μας είπε ότι πρέπει και εμείς να το μοιάσουμε και να το μιμηθούμε. Το πρέπει και εμείς για πολλών θλίψεων να μπούμε στη Βασιλεία. Και πάλι είπε, εάν εμένα με καταδίωξαν και εσάς θα σας καταδιώξουν. Και εάν τον λόγο των αιμών ετήρησε, θα το ημέτερον τηρήσουσι. Δεν πρέπει να απελπιζόμαστε και να λέμε δεν γίνεται τίποτε. Εμείς θα μιλάμε, θα λέμε τον λόγο του Θεού. Και όποιος θέλει να ακούσει, θα ακούσει. Όποιος έχει καλή διάθεση. Ο χριστιανός πρέπει να χαίρεται ιδιαίτερα όταν το βρίσκει κάποια δοκιμασία, χωρίς να έχει δώσει ο ίδιος αφορμή. Γιατί βέβαια άμα φταίει και αυτός, τότε θα λέγαμε ότι έτσι δικαιολογείται μια δοκιμασία. Αλλά όταν δεν φταίει καθόλου, δεν έχει δώσει αφορμή, τότε οπωσδήποτε παίρνει μεγάλο μισθό από το Θεό κάνοντας υπομονή. Λέμε καμιά φορά στον Θεό, Θεέ μου, δεν ξέρω τι θα κάνεις, εν λευκό σου παραδίδω τον εαυτό μου για να τον κάνεις άνθρωπο. Οπότε και ο Θεός πάει να με κάνει όχι μόνο άνθρωπο, αλλά υπεράνθρωπο, και αφήνει τον διάβολο να έρθει να με πειράξει και να με ταλαιπωρήσει. Τώρα με τον καρκίνο βλέπω τα τερτύπια του και γελάω, λέει τον διάβολο. Εσείς ξέρετε με τι σαπούνι πλένει ο διάβολος τον άνθρωπο όταν ο Θεός επιτρέπει να το πειράξει για να δοκιμαστεί. Με τους ανθρώπους της κακίας του. Έχει καλό σαπούνι. Όπως η γαμήλα βγάζει ανθρώπους όταν θυμώνει, έτσι κάνει και ο διάβολος σε δύο περιπτώσεις. Και μετά τρίβει τον άνθρωπο, όχι για να φύγουν οι λεκέδες του και να εξαργιστεί, αλλά από κακία. Και ο Θεός όμως αφήνει τον διάβολο να τρίβει τον άνθρωπο ίσα ίσα μέχρι να φύγουν οι λεκέδες και να καθαρίσει.
αν άφηνε να τον τρίψει όπως τρίβουν τα ρούχα, θα τον ξέσχιζε. Ο διάβολος δρά μέσα σε ορισμένα όρια που του βάζει ο Θεός. Και το βλέπουμε αυτό καθαρά στον ιό, που του λέει θα τον πειράξεις, αλλά δεν θα πειράξεις την ψυχή του. Ο Θεός πάντα ορίζει τα όρια μέσα στα οποία θα κινηθεί ο διάβολος, ο οποίος κινείται βέβαια πάντοτε καταστροφικά και εχθρικά προς τον άνθρωπο. Γέροντα, μπορούμε να λέμε για τους διάφορους πειρασμούς που συμβαίνουν στη ζωή μας ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού? Όχι, να μην μπερδεύουμε το θέλημα του Θεού με τον πειρασμό και με όσα θέλει ο πειρασμός. Ο Θεός αφήνει τον διάβολο ελεύθερο μέχρι ενός σημείου να πειράξει τον άνθρωπο, και τον άνθρωπο τον αφήνει ελεύθερο να κάνει το καλό ή το κακό. Δεν φταίει όμως ο Θεός για το κακό που θα κάνει ο άνθρωπος. Ο Ιούδας λόγου χάρη ήταν μαθητής του Χριστού. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν θέλημα Θεού να γίνει προδότης? Όχι. Αλλά ο ίδιος ο Ιούδας επέτρεψε στον διάβολο να μπει μέσα του. Κάποιος είπε σε έναν ιερέα, «Πάτερ, σε παρακαλώ, κάνε ένα τρισάγιο για τον Ιούδα». Ήταν δηλαδή σαν να έλεγε, «Εσύ Χριστέ είσαι άδικος, έτσι ήταν θέλημά σου να σε προδώσει ο Ιούδας. Γι' αυτό τώρα βοήθησε τον». Μετρημένες είναι οι περιπτώσεις που επιτρέπει ο Θεός να δοκιμαστούν μερικοί ευλαβείς για να έρθει σε συνέστηση κάποιος που έχει άσχημη ζωή και να μετανοήσει. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν διπλό μισθό. Δίνει δηλαδή ο Θεός δυνατότητα σε μερικούς οι οποίοι με τις δοκιμασίες που περνούν εξοφλούν σε αυτή τη ζωή αμαρτίες και γκρινιάζουν παράλογα, να βοηθηθούν από την υπομονή αυτών που ενώ δεν έσφαλα ταλαιπωρούνται αλλά δεν μαγγίζουν. Βοηθούνται λοιπόν αυτοί που βογγίζουν, που γκρινιάζουν, τα βάζουν με τον Θεό, ενώ πρέπει να περάσουν δοκιμασίες γιατί έτσι εξοφλούν τις αμαρτίες τους. Βοηθούνται όταν βλέπουν ανθρώπους που δεν έχουν αμαρτίες έτσι και δεν χρειάζεται να εξοφλήσουν, όταν τους βλέπουν να ταλαιπωρούνται, χωρίς να βοηθήσουν. Ας υποθέσουμε ότι ένας πολύ καλός, πολύ ευλαβής οικογενειάρχης βρίσκεται στο σπίτι του με την οικογένειά του και ξαφνικά γίνεται σεισμός και πέφτει το σπίτι, πλακώνει όλη την οικογένεια και μετά από φοβερή ταλαιπωρία πεθαίνουν όλοι. Γιατί το επέτρεψε αυτό ο Θεός? Για να μην γογγίζουν οι άλλοι που φταίνε και τιμωρούνται. Εάν συμβαίνει σε αυτούς που δεν φταίνε, δεν πρέπει εσύ που φταίς κιόλας να γκρινιάζεις γιατί σου συνέβη αυτό. Γι' αυτό όσοι σκέφτονται τους μεγάλους σταυρούς των δικαίων, ποτέ δεν στενοχωριούνται για τις δικές τους μικρές δοκιμασίες. Βλέπουν ότι ενώ έσφαλαν στη ζωή τους, εντούτοις υποφέρουν λιγότερο από τους δικαίους. Γι' αυτό λένε σαν τον καλό ληστή, αυτοί δεν έκαναν τίποτε και υπέφεραν τόσο. Εμείς τι πρέπει να πάθουμε που κάναμε τόσα και τόσα αμαρτήματα? Δυστυχώς όμως μερικοί μοιάζουν με τον ληστή που σταυρώθηκε εξ αριστερών του Χριστού και λένε, πήγαιναν με το σταυρό στο χέρι και δες τι έπαθαν. Συμπλασφημούνε τον Χριστό, την αρετή, την ενάρετη ζωή. Υπάρχουν και περιπτώσεις, αυτές είναι πολύ σπάνιες, που επιτρέπει ο Θεός από αγάπη να βρίσκουν μεγάλες δοκιμασίες μερικούς πολύ εκλεκτούς αγωνιστές για να τους στεφανώσει. Αυτοί είναι μιμητές του Χριστού. Βλέπετε στην Αγία Συγκριτική, επειδή βοηθούσε πνευματικά πολλές ψυχές με τις συνθεσίες της, πήγε ο διάβολος να την εμποδίσει από αυτό το έργο. 3,5 χρόνια έμεινε άφωνη από την αρρώστια, ενώ μιλούσε πολύ ωραία, δίδασκε πολύ ωραία και σοφά. Άλλοτε πάλι κάποιος πραγματικός μιμητής του Χριστού ζητάει ως χάρη από τον Θεό να συγχωρήσει σφάλματα των συνανθρώπων του, να τους απαλλάξει από τη δίκαια του οργή και να τιμωρηθεί αυτός αντί αυτόν, ενώ δεν φταίει ο ίδιος.
Αυτός πολύ συγκινεύει με το Θεό και πολύ συγκινεί το Θεό η μεγάλη αυτή αρχοντική αγάπη του παιδιού. Εκτός από τη χάρη που του κάνει και χαρίζει τα σφάλματα των άλλων, επιτρέπει να έχει και μαρτυρικό τέλος κατά το επίμονο αίτημά του. Συγχρόνως όμως το ετοιμάζει και το καλύτερο αρχοντικό παραδεισένιο πονάτη με ακόμη μεγαλύτερη δόξα, γιατί πολλοί άνθρωποι τον είχαν αδικήσει με την κατόψη κρίση τους, που νόμιζαν ότι ο Θεός τον τιμώρησε για τις δικές του αμαρτίες. Η ευχαριστία για την αγάπη του Θεού. Γέροντα, οι δοκιμασίες πάντοτε ωφελούν τους ανθρώπους. Εξαρτάται από το πώς αντιμετωπίζει κανείς δοκιμασίες. Όσοι δεν έχουν καλή διάθεση, βρίζουν τον Θεό όταν τους βρίσκουν διάφορες δοκιμασίες. Γιατί να το πάθω εγώ αυτό, λένε. Να, ο άλλος έχει τόσα καλά. Θεός είναι αυτός. Δεν λένε ήμαρτο, αλλά βασανίζονται. Ενώ οι φιλότιμοι λένε δόξα τω Θεώ. Αυτή η δοκιμασία με έφερε κοντά στο Θεό. Ο Θεός για το καλό μου το έκανε. Και ενώ πολύ πρώτα να μην παρτούσαν καθόλου στην εκκλησία, μετά αρχίζουν να εκκλησιάζονται, να εξομολογούνται, να κοινωνούν. Πολλές φορές μάλιστα ο Θεός τους πολύ σκληρούς τους φέρνει κάποια στιγμή με μια δοκιμασία σε τρίτο φιλότιμο, που μόνοι τους παίρνουν μεγάλη στροφή και εξηλαιώνονται με το πόνο που νιώθουν για όσα έκαναν. Γέροντα, πρέπει να λέμε δόξα στον Θεό όταν όλα πηγαίνουν καλά. Μα αν δεν λέμε το δόξα στον Θεό στις χαρές, πώς θα το πούμε στις θλίψεις? Εσύ το λες στις θλίψεις και δεν θέλεις να το πεις στις χαρές. Αλλά όταν είναι αχάριστος κανείς, δεν γνωρίζει την αγάπη του Θεού. Η ευχαριστία είναι μεγάλη αμαρτία. Για μένα είναι θανάσιμο αμάρτημα. Ο αχάριστος με τίποτα δεν ευχαριστιέται. Για όλα γκρινιάζει, όλα του φταίνε. Στην πατρίδα μου τα φάρασα χρησιμοποιούσαν πολύ το πετιμέζ. Ένα βράδυ μια κοπέλα έκλαιγε γιατί θέλει πετιμέζ. Η μάνα της τι να κάνει, πήγε ζήτησε από τη γειτονιά. Αυτή μόλις πήρε το πετιμέζ, έβαλε πάλι τα κλάματα. Χτυπούσε τα πόδια της κάτω και φώναζε. «Μαμά, θέλω και γιαούρτι». «Τέτοια ώρα, παιδάκι μου, πού να βρω γιαούρτι», της λέει η μάνα της. «Όχι, θέλω γιαούρτι». Πήγε, υποχρεώθηκε η καημένη σε μια γειτόνισσα, της έφερε και γιαούρτι. Το παίρνει η κόρη και βάζει πάλι τα κλάματα. «Τώρα γιατί κλαις», τη ρωτάει η μάνα της. «Μαμά, τα θέλω ανακατεμένα». Τα παίρνει η μάνα, τα ανακατεύει. Αυτή βάζει πάλι τα κλάματα. «Μαμά, δεν μπορώ να τα φάω έτσι, θέλω να τα ξεχωρίσω». Οπότε την περιέλαβε στα σκαπίλια η μάνα της και ξεχωρίστηκε το πετιμέζι από το γιαούρτι. Έτσι θέλω να πω, κάνουν μερικές φορές πολλοί άνθρωποι. Και τότε έρχεται η παιδαγωγία του Θεού. Τουλάχιστον να αναγνωρίζουμε την ευχαριστία μας και να ευχαριστούμε τον Θεό μέρα νύχτα για τις ευλογίες που μας δίνει. Με αυτόν τον τρόπο θα πάρουμε κατά πόδι τον δειλό διάβολο, ο οποίος θα συμμαζέψει τα ταγκαλάκια του και θα γίνει μαύρος καπνός, γιατί θα το έχουμε βρει πια το αδύνατο σημείο. Ο διάβολος δεν θέλει να ευχαριστούμε, δεν θέλει να λέμε δόξα σε Θεός. Να συγκρίνουμε τη δοκιμασία μας με τη μεγαλύτερη δοκιμασία του άλλου. Το καλύτερο φάρμακο για την κάθε δοκιμασία μας είναι η μεγαλύτερη δοκιμασία των συνανθρώπων μας. Αρκεί να τη συγκρίνουμε με τη δική μας δοκιμασία για να διακρίνουμε τη μεγάλη διαφορά και τη μεγάλη αγάπη που μας έδειξε ο Θεός και επέτρεψε μικρή δοκιμασία σε εμάς. Τότε θα τον ευχαριστήσουμε, θα πονέσουμε για τον άλλον που υποφέρει πιο πολύ και θα κάνουμε καρδιακή προσευχή να τον βοηθήσει ο Θεός. «Μου έκοψαν λόγου χάρη το ένα πόδι», δόξα σε ο Θεός να πω, που έχω τουλάχιστον ένα πόδι. Το άλλο το έκοψαν και τα δύο. Και αν ακόμη μείνω ένα κούτσουρο, χωρίς χέρια και πόδια, πάλι
να πω, δόξα σου Θεός που περπατούσα τόσα χρόνια, ενώ άλλοι γεννήθηκαν παράλληλοι. Εγώ από τη στιγμή που άκουσα ότι ένας οικογενειάρχης έχει 11 χρόνια αιμορραγία, είπα, τι να κάνω εγώ, κοσμικός άνθρωπος αυτός και να έχει 11 χρόνια αιμορραγία, να έχει παιδιά, να πρέπει να σηκωθεί το πρωί, να πάει στην δουλειά. Και εγώ ούτε 7 χρόνια δεν συμπλήρωσα που έχω αιμορραγίες. Γιόρτασα το 1988 και συνεχίσει αιμορραγίες από το έντερο. Αν σκέφτομαι τον άλλον που υποφέρει τόσο πολύ, δεν μπορώ να δικαιολογήσω τον εαυτό μου. Ενώ αν σκέφτομαι ότι εγώ υποφέρω και η άλλη είναι μια χαρά, ότι σηκώνομαι τη νύχτα κάθε μισή ώρα επειδή έχω πρόβλημα με το έντερο και δεν μπορώ να κοιμηθώ, ενώ οι άλλοι κοιμούνται ήσυχα, δικαιολογώ τον εαυτό μου αν γοητήσω. Εσύ αδερφή, πόσο καιρό να έχεις τον ελπίτα, έτσι ελπιζοστήριο είναι ένα λοιμώδες νόσημα που προκαλεί αφόρητους πόνους και διάφορες επιπλοκές στον οργανισμό, ανάλογα με την ηλικία του πάσχοντος ατόμου. Και ρωτάει λοιπόν μια μοναχή ο γέροντας πόσο χρόνο έχει τον έρμητα. 8 μήνες γέροντα. Βλέπεις, ο Θεός σε άλλους τον αφήνει 2 μήνες, σε άλλους 10 μήνες, σε άλλους 15. Καταλαβαίνω, είναι μεγάλος ο πόνος. Μερικοί φτάνουν σε απόγνωση. Ένας κοσμικός όμως που έχει έρπιτα 1-2 μήνες και από τον πολύ πόνο απελπίζεται. Αν μάθει ότι ένας πνευματικός άνθρωπος τον έχει ένα χρόνο και κάνει υπομονή και δεν γοητίζει, τότε αμέσως παρηγοριέται. Βρε, λέει, εγώ τον έχω 2 μήνες και έφτασα στην απελπισία. Ο άλλος ο καημένος ένα χρόνο τον έχει και δεν μιλάει. Εγώ κάνω και αταξίες, ενώ εκείνος ζει πνευματικά. Οπότε βοηθιέται χωρίς συμβουλή. Οι θλίψεις που μας προξενούν οι άνθρωποι. Γέροντα, όταν κάποιος υπομένει κατά Θεόν τις θλίψεις και τις αδικίες που του προξενούν οι άνθρωποι, αυτή η υπομονή τον καθαρίζει από τα πάθη. Αν τον καθαρίζει, λέει, τον λαμπικάρει. Μα υπάρχει ανώτερο από αυτό. Έτσι μπορεί να εξοφλήσει αμαρτίες. Βλέπει τα εγκληματία των δέλων, τον πλήνουν στη φυλακή, κάνει εκεί τον μικρό κανόνα του και αν ειλικρινά μετανοήσει, γλιτώνει την αιώνια φυλακή. Μικρό άραμα είναι να εξοφλήσει με αυτή την ταλαιπωρία έναν αιώνιο λογαριασμό. Κάθε θλίψη να την υπομένεται με χαρά. Οι θλίψεις που μας προκαλούν οι άνθρωποι είναι πιο γλυκές από όλα τα σιρόπια που μας προσφέρουν όσοι μας αγαπούν. Βλέπετες μακαρισμούς, ο Χριστός δεν λέει μακάρι εστί όταν επενέσως είναι μας, αλλά μακάρι εστί όταν οδηδήσως είναι μας. Όταν σας ντροπιάσουν δηλαδή, και μάλιστα ψευδόμενοι. Μάλιστα λέγοντας ψέματα. Όταν ο ονειδισμός δεν είναι δίκαιος, από τα μία μπει κανείς. Όταν μας ντροπιάζουν, μας απαξιώνουν, χωρίς να έχουν δίκιο, τότε κάνουμε αποταμίευση. Ενώ όταν είναι δίκαιος, γιατί κάναμε κάποιο λάθος και μας κάνουν παρατήρηση, ξεφλάει και ο άνθρωπος ξεχρεώνει. Γι' αυτό όχι μόνο πρέπει να υπομένουμε αγόγγιστα αυτό που μας πειράζει, αλλά και να νιώθουμε ευγνωμοσύνη, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να αγωνιστούμε στην αγάπη, στην ταπείνωση, στην υπομονή. Οι συκοφάντες βέβαια εργάζονται συνεργαζόμενοι με το ταγκαλάκι, αλλά ο δυνατός αέρας συνήθως σπάζει και ξεριζώνει τα ευαίσθητα δέντρα που δεν έχουν βαθιές ρίζες. Ενώ όσοι έχουν βαθιές ρίζες θα βοηθάει να προχωρήσουν τις ρίζες τους πιο βαθιά. Εμείς πρέπει να προσευχόμαστε για όλους που μας κακολογούν και να ζητούμε από τον Θεό να τους δίνει μετάνοια, φωτισμό και υγεία και να μην αφήνουμε μέσα μας ούτε ίχνος μίσους αυτούς. Να κρατούμε μόνο την πείρα από τον πειρασμό, να πετούμε όλα τα φαρμάκια και να έχουμε υπόψη μας τα λόγια του Σιωφρέου. Εάν συμβήσει η συκοφαντία και με το ταύτα φανερωθεί το καθαρό της συνείδησεώς σου, μη ψηλοφρόνη, αλλά δούλευε το Κυρίο ταπεινοφροσύνη των λυτρουμένων σε αποσυκοφαντίας ανθρώπων ή να μην πέσεις
πτώμα εξαίσιον. Είναι από τα έργα Τόμος πρώτος του Σύφρεμ του Σύρου. Εάν σου συμβεί μια συκοφαντία και μετά φανερωθεί το καθαρό της ειδησιός σου, φανερωθεί ότι είσαι αθώος, μην υψηλοφρονήσεις, αλλά συνέχισε να υπηρετείς τον Κύριο με τα πυροφυσίνη που σε γλίτωσε από τη συκοφαντία των ανθρώπων. Για να μην πέσεις φοβερό πτώμα, να μην αμαρτήσεις πολύ εξαιτίας της υπερηφανίας. Το δε Θεό μου δόξα πάντοτε νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων.